Κοιτάξτε, η δική μας γωνία, η γωνία του, η οπτική του ΚΚΕ είναι διαφορετική με την οποία αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τα ζητήματα. Δηλαδή. Γιατί ακριβώς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οριζόντια τα μέτρα. Αλλά τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρθουν πρέπει να διασφαλίζουν και να θωρακίζουν τη ζωή αλλά και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και με ευθύνη της κυβέρνησης βρίσκουν αφορμή οι μεγαλοεργοδότες ακριβώς να προχωρήσουν σε σαρωτικές ανατροπές όσον αφορά τα αναπομείνοντα δικαιώματα των εργαζόμενων. Ήδη χθες θα σας πω ότι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, δημοσίευσε μια ολόκληρη βίβλο για τις αυθαιρεσίες της μεγάλης εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς, για τις απολύσεις, για τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για την κατάργηση μια σειρά δικαιωμάτων, ακόμη και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, εν μέσω κορονοϊού. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει τα δικαιώματα της εργατικής τάξης να μπουν σε καραντίνα, αλλά αντίθετα πρέπει να προστατευθούν, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Εκτιμάτε ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις και θα μείνουν άνθρωποι άνεργοι την επόμενη ημέρα, κύριε Καναθανασόπουλε? Προσέξτε, εμείς εκτιμάμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρουν την ευκαιρία οι μεγάλοι εργοδότες να καταργήσουν ακόμη και ορισμένα δικαιώματα τα οποία έχουν να απομείνει μετά τους μνημονιακούς νόμους που έχουν διαμορφώσει μια αγορά ζούγκλες, μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ψήφισαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο σύνολό τους και σήμερα παραμένουν ενισχύ. Και το λέμε αυτό γιατί προσέξτε να δείτε. Έχουμε τώρα εδώ ανατροπές σε ζητήματα που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις, σε ζητήματα που αφορούν την εκπεριτροπή της εργασίας ή την τηλεργασία, που ήταν πάγιοι στόχοι του ΣΕΒ και της μεγαλοεργοδοσίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς το πρώτο κριτήριο το οποίο βάζουμε είναι ακριβώς και να μην χάσουν οι εργαζόμενοι μέσω της κρίσης, αλλά και να θωρακιστούν τα δικαιώματα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει το ΚΚΕ με ταυτόχρονη τη διασφάλιση των δικαιώματος στην υγεία του συνόλου της εργατικής τάξης και του λαού μας. Δεν μπορούμε να οροποιούμε την κατάσταση, γιατί η κρίση είναι μπροστά. Ο κορονοϊός ήταν η αφορμή να εκδηλωθεί μια συγχρονισμένη κρίση σε παγκόσμιες διαστάσεις και έτσι θα οξυθούν ακόμη περισσότερο οι τεράστιες αντιστάσεις. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αφού περάσει αυτή η πανδημία.